Υποστηρικτές του είχαν στήσει το ίδιο σκηνικό και χθες το βράδυ κατά την προσαγωγή του στο εφετείο για να εκτελεστεί και τυπικό στο ένταλμα σύλληψής του. Με ύμνους, κεριά στα χέρια αλλά και πλακάτ με συνθήματα κατά της δικαιοσύνης, τον περίμεναν επί ώρα. Εκείνος ανταπέδωσε την υποδοχή που του έκαναν ευλογώντας τους μέσα από το αυτοκίνητο. Καταπέλτης είναι το βούλευμα των δικαστών κατά του Εφραίμ. Στο σκεπτικό για την προφυλάκησή του, αφού καταλήγουν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής από τα αποδεικτικά στοιχεία, αναφέρουν ότι τα εγκλήματα που έκανε εξακολουθητικός επί 7 χρόνια ήταν επιτηδευμένα, με ιδιαίτερα μέσα και έγιναν καθώς ο ηγούμενος εκμεταλλεύτηκε το σχήμα και την ιδιότητά του, καθώς και τη διεθνή ακτινοβολία της Μονής για να επηρεάσει κρατικούς υπαλλήλους και υπουργούς. Τον χαρακτηρίζουν άτομο με ροπή στην εγκληματική δράση, ηθήνοντα νου και εμπνευστή των ιερών ανταλλαγών που ξένησαν πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά στο δημόσιο. Ο ίδιος ο Εφραίμ, αποχαιρετώντας τους μοναχούς στο βατοπέδι, φέρεται να είπε: «Δεν επεδίωξα ούτε δόξα ούτε ηρωισμούς. Αν επιδίωκα αυτά, δεν θα γινόμουν μοναχός του Άγιο Όρος. Υπερασπίστηκα και υπερασπίζομαι το Άγιο Όρος και την περιουσία της Μονής μας που δημιούργησαν οι προπάτορές μας. Αδίκως οδηγούμε στη φυλακή». Η Βουλή φρόντισε να απαλλάξει από τις κατηγορίες τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία με τον έναν ή άλλο τρόπο ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο του βατοπεδίου, κάνοντας την κοινή γνώμη να αναρωτιέται πώς μπορεί σε αυτή την υπόθεση να φταίει μόνο ένας. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Πεταλωτής τάχθηκε πάντως κατά της συνταγματικής προστασίας των πολιτικών και της παραγραφής των κατηγοριών που τους βαρύνουν. Η ατιμωρησία των πολιτικών, που όντως είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για την κοινωνία μας, δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την ατιμωρησία όλων των υπόλοιπων πολιτών. Γιατί ξέρετε, η εύκολη κουβέντα είναι ότι αφού δεν τιμωρήθηκαν οι πολιτικοί, γιατί ο απλός πολίτης θα τιμωρηθεί για τα δικά του αδικήματα. Στην απόφαση της Βουλής για την παραγραφή των αδικημάτων για το βατοπέδι για υπουργούς και βουλευτές, στηρίζει τώρα την κριτική του ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος συνεχίζει να εξαπολύει πειρά κατά του Πασόκ αλλά και της δικαιοσύνης, καθώς όπως λέει, δεν βλέπει σκάνδαλο. Έχουμε λοιπόν το δημόσιο, το οποίο έκανε κάποιες αλλαγές, ίσως προκλητικές, με ένα άλλο κομμάτι δημοσίου. Η Μονή δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν χάθηκε τίποτα από την Ελλάδα. Έφυγε από τη μία τσέπη του δημοσίου και πήγε σε μια άλλη τσέπη του δημοσίου. Είναι εξωφρενικός και προκλητικός ο ισχυρισμός του Γιώργου Καρατζαφέρη ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο στην υπόθεση βατοπεδίου. Αν δεν είναι σκάνδαλο η αρπαγή τεράστιων εκτάσεων που ανήκουν στο λαό από τη Μονή Βατοπεδίου με τη στήριξη των κυβερνήσεων Πασόκ Νουδού, τότε τι είναι? Τις επόμενες κινήσεις σου σχεδιάζει τώρα ο ηγούμενος Εφραίμ μέσα στο κελί των φυλακών, καθώς σίγουρο είναι ότι σκέπτεται να περάσει στην αντιπίθεση, κάνοντας κρίση όλων των δικαιωμάτων που του παρέχει ο νόμος. Δεν ξέρω τώρα αν ο κύριος Εφραίμ θα μπορούσε να είναι σε ένα ρωσικό παλάτι, όπως είπε ο κύριος Μουλατσιώτης. Πάντως το βέβαιο είναι ότι είναι σε κελί του Κορυδαλού και ούτε καν σε αγιορείτικο κελί, όπως προσπάθησε ο ίδιος να πετύχει, αλλά δεν τα κατάφερε. Από το κελί της Μονής Βατοπεδίου στο κελί νούμερο 2 της 6ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλού, εκεί όπου διαβιούν περίπου 50 κρατούμενοι, κυρίως για οικονομικά εγκλήματα, αλλά και αστυνομικοί για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν κατηγορίες για διαφθορά. Βρίσκεται λοιπόν από το πρωί εκεί ο ηγούμενος, στο κελί διαμένει μόνος του, με μοναδική παρέα τα εκκλησιαστικά βιβλία, τα οποία είχε μαζί του όταν οδηγήθηκε στις φυλακές. Στην ίδια πτέρυγα είχε κρατηθεί παλαιότερα ο Μητροπολίτης πρώην Αττικής Παντελεήμων, ενώ ο έτερος δρασοφόρος που είχε περάσει την πύλη του Κορυδαλού, ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιωσάκης, είχε κρατηθεί στην 5η πτέρυγα μαζί με τους Ισοβίτες. Ο Εφραίμ δεν παρέδωσε προσωπικά αντικείμενα κατά την είσοδό του, όπως για παράδειγμα κινητό τηλέφωνο, ενώ ανέφερε στους δεσμοφύλακες ότι αναρρώνει από μία λίμωξη του αναπνευστικού, αλλά δεν επιθυμεί να εξεταστεί από γιατρό. Δεν ζήτησε φαγητό ή τηλεόραση παρά μόνο να ξεκουραστεί. Άξιο επισήμανσης όμως, Μαρία, είναι το γεγονός ότι κατά την αναχώρηση του Εφραίμ χθες από τη Μονή Βατοπεδίου, και ενώ επί τρεις ημέρες μας έλεγαν ότι μόνο σε κόμμα δεν βρίσκεται ο ηγούμενος της Μονής, τον είδαμε ευδιάθετο, χαμογελαστό και όρθιο να αποχαιρετά έναν προς έναν όλους τους υπόλοιπους μοναχούς που είναι στη Μονή Βατοπεδίου. Είδαμε βέβαια και ένα πανάκριβο τζιπ αρκετών χιλιάδων ευρώ στο οποίο επιβιβάστηκε και εύλογα βέβαια αναρωτιόμαστε ή καλύτερα σκανδαλιζόμαστε για το πόσο βαριά ήταν τελικά αυτή η ασθένεια. Είναι προφανές νομίζω ότι επρόκειτο για μια μεθοδευμένη προσπάθεια για να ροκανίσει το χρόνο και να κινητοποιήσει τους φίλους και τους υποστηρικτές του, ειδικότερα στη Ρωσία, ώστε να αποτραπεί αυτή η προφυλάκηση. Οι αντιδράσεις στη Μόσχα εκδηλώθηκαν άλλωστε σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο και πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηγούμενος πριν φύγει από το μοναστήρι είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ήταν και απροκάλυπτες οι προσπάθειες παρέμβασης στη δικαιοσύνη, τόσο εντός όσο και εκτός της Ελλάδας, με κίνητρα προσδιόριστα για μια δικαστική απόφαση καθόλου ανώμημα και γενναία των Ελλήνων δικαστών. Επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί το αδιανόητο, δηλαδή να μην εκτελεστεί η δικαστική απόφαση. Οι επιθέσεις κατά των δικαστών που έκαναν το καθήκον τους ακυρώνουν το ταπεινό προφίλ, το οποίο ήθελε να μας παρουσιάσει ο κατά τα άλλα πολυπράγμονας ηγούμενος, ο οποίος θέλει να εμφανίζεται ως ανιδιοτελής μοναχός. Ο ίδιος αποφάσισε με τις ενέργειές του και την ανάδειξή του σε κορυφαίο κτήμα το Μεσίτη να φορέσει τον κοσμικό μανδύα και επομένως οφείλει και τώρα να δεχθεί τη μεταχείρισή του ως κοσμικού. Και εν πάση περιπτώσει, Δώρα, καλώς καυτηριάζουμε τη δικαιοσύνη όταν δεν κάνει τη δουλειά της. Δεν θα πρέπει να την μεμφόμαστε όταν κάνει σωστά τη δουλειά της και όταν πρέπει. Να έρθουμε τώρα στα διπλωματικά παρατράγουδα αυτής της ιστορίας. Ακαριά και οξύτατη ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην παρέμβαση της Μόσχας υπέρ του Εφραίμ με αιτιάσεις για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Αθήνα. Απάντηση ωστόσο σε όσους μέμφονται τη δικαιοσύνη για την απόφασή της να προφυλακιστεί ο ηγούμενος έδωσε και η ανακρίτρια, η οποία εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών την προσωρινή κράτηση του κ. Εφραίμ. Καταπέλτης για τη δράση του ηγούμενου Εφραίμ είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που διέταξε την προφυλάκησή του. Προσωπικότητα με ροπή στην εγκληματική δράση και επικίνδυνος να τελέσει και άλλα αδικήματα είναι οι λέξεις που αποτυπώνουν τη δικαστική κρίση που του έδειξε το δρόμο προς τις φυλακές Κορυδαλλού. Οι ενέργειες του κατηγορουμένου που έγιναν εξακολουθητικό σε τόσο μεγάλο διάστημα 7 ετών και οι οποίες δεν προσυδειάζουν στο μοναχικό σχήμα και την πνευματική του αποστολή καταδεικνύουν ότι είναι άτομο με ροπή στην εγκληματική δράση ως στοιχείο της προσωπικότητάς του, ενεργώντας επιτίδια και μεθοδευμένα. Μάλιστα, εν όψη του ότι ο κατηγορούμενος που ήταν ηθήνο νους και εμπνευστής των άνω πράξεων εξακολουθεί να διατηρεί την οσάνω ιδιότητα του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, υπάρχει κίνδυνος να εκμεταλλευτεί και πάλι την ιδιότητά του αυτή για τη διάπραξη και άλλων πράξεων. Μάλιστα, οι δικαστές στο σκεπτικό τους αμφισβητούν τη μετέπειτα στάση του αφού είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο και την καλή του συμπεριφορά, αποδίδοντάς του υστεροβουλία. Η τυχόν μέχρι σήμερα καλή συμπεριφορά του μετά την τέλεση των άνω πράξεων δεν είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησής του, αλλά της αναμενόμενης εμφανίσεώς του στην ανακρίτρια. Αν αφαιθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα, εφόσον συνεχίζεται η αντιδικία με το δημόσιο για τις αμφισβητούμενες εκτάσεις. Ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, που ροκάνιζε το χρόνο από την περασμένη Παρασκευή για να μην βρεθεί στη φυλακή, επικαλούμενος λόγους υγείας, ήταν εκείνος που επί 40 ημέρες βρισκόταν στη Ρωσία, μεταφέροντας εκεί για προσκύνημα την Αγία Ζώνη της Παναγίας. Διέμενε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου στο σπίτι του πανίσχυρου Πούτιν. Και τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας έρχεται, αν είναι δυνατόν, να μιλήσει για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ελληνική δικαιοσύνη. Λαμβάνοντας υπόψη τη δεδηλωμένη ετοιμότητα του αρχιμανδρίτη Εφραίμ να συνεργαστεί με τα ανακριτικά όργανα και την κατάσταση της υγείας του, μας προκαλεί βαθιά ανησυχία η απόφαση των δικαστικών αρχών της Ελλάδας για φυλάκισή του πριν τη δικαστική διερεύνηση, η οποία δεν συμβαδίζει με τις αποφάσεις και συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Πατριαρχείο της Μόσχας, που αφήνει αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από την απόφαση για προφυλάκιση του ηγουμένου. Θα θέλαμε να ελπίζουμε στην αντικειμενικότητα της ανάκρισης και στο ότι δεν σχετίζεται με τον πολιτικό παράγοντα. Η όξυνση της κατάστασης συνέβη την ημέρα της επιστροφής του καθηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου από τη Ρωσία, που ήταν θριαμβευτική και μπορεί να πρόκειται για απλή σύμπτωση, όμως αυτό το γεγονός δεν μπορεί να μην προκαλεί ερωτήματα. Άμεση και κατηγορηματική ήταν η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που τονίζει πως η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου με μακρά δημοκρατική παράδοση και σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπου υπάρχει απόλυτος σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και σαφής διάκριση των εξουσιών. Για τα ανωτέρω θέματα η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις. Παραμένουμε προσιλωμένοι στη διαρκή ενίσχυση και εμβάθυνση των ελληνορωσικών σχέσεων. Στην έξοδο κριτική αλλά και στις αιχμές από παράγοντες στο εσωτερικό της χώρας για την ορθότητα της δικαστικής απόφασης, ύψωσαν τείχος σύσσωμες δικαστικές ενώσεις, εισαγγελία του Αριουπάγου και το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τονίζοντας σε όλους τους τόνους και προς πάσα κατεύθυνση την ανεξαρτησία της δικαστικής κρίσης. Συνιστούν απροκάλυπτη παρέμβαση όχι μόνο στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και στην εγγένεια λειτουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Σεβασμό όποιος έχει στην ελληνική δικαιοσύνη σημαίνει ότι δεν κατακρίνει, αλλά ούτε και επαινεί τις αποφάσεις της. Στις δικαστικές αποφάσεις οφείλουν σεβασμό οι πάντες και σε κάθε περίπτωση. Ο καθένας όμως έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του. Την αντίθεσή της στην κριτική που δέχεται η δικαιοσύνη εξέφρασε η Δημοκρατική Αριστερά, ενώ αιχμές για σκοπιμότητες άφησαν οι οικολόγοι πράσινοι. Είναι απαράδεκτες οι πιέσεις που ασκούνται στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία ανεμπόδιστα πρέπει να ασκεί το έργο της. Η ατιμορρησία και άλλων υπαιτίων του σκανδάλου του Βατοπεδίου, που προέκυψε από το επίσης απαράδεκτο πολιτικό νομικό πλαίσιο, δεν δικαιολογεί συμψηφισμούς και μεροληψίες. Δίνει τη δυνατότητα στους
εμπόρους της Ορθοδοξίας και του εθνολαϊκισμού να κάνουν πολιτικές κολοτούμπες και να εκμεταλλεύονται αυτή την άστοχη σύλληψη μέσα στα Χριστούγεννα. Πάντως, στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Ειρήνης Καλού, ο ηγούμενος Εφραίμ υποστήριξε πως όλο το σχέδιο των ανταλλαγών δεν ήταν δική του εμπνεύσεως, αντιθέτως επιβλήθη από την τότε κυβέρνηση. Δεν θέλαμε τις ανταλλαγές, αλλά μας επιβλήθηκαν από την τότε κυβέρνηση για να ικανοποιηθούν οι τοπικοί φορείς που δεν μας ήθελαν εκεί. Εφόσον δεν θέλετε τις ανταλλαγές, τι σας εμπόδισε να τις αρνηθείτε? Μας έπεισαν οι νομικοί μας σύμβουλοι ότι δεν είχαμε άλλη διέξοδο, γιατί διαφορετικά θα είχαμε μακροχρόνιες διενέξεις, πράγμα το οποίο δεν επιθυμούσαμε. Μάλιστα, κλείνοντας την απολογία του για τις βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που, όπως αποτυπώνται στο βούλευμα, ζημίωσαν το δημόσιο τουλάχιστον κατά 158 εκατομμύρια ευρώ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα πνευματικά κίνητρα των πράξεών του. Εμείς πάντοτε είχαμε ευγενή κίνητρα. Θέλουμε με εμπειρικό τρόπο να μαρτυρήσουμε την αλήθεια της Ορθοδοξίας σε όλη την Οικουμένη. Δεν έχουμε ιδιωτελή ελαττήρια για καμία κίνησή μας και προσπαθούμε με τις ταπεινές μας δυνάμεις να παρηγορούμε τους ανθρώπους που μας πλησιάζουν. Τις ερχόμενες ημέρες οι συνήγοροι του Οικουμένου αναμένεται να προσφύγουν με όλα τα ένδικα μέσα για να πετύχουν να μετατραπεί η προσωρινή του κράτηση σε υποόρους ελευθερία. Την παρέτησή τους υπέβαλαν ευνηδίως οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς, Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης, οι οποίοι είχαν αναλάβει καθήκοντα μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. Με επιστολή τους καταγγέλουν πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο τους και παρεμβάσεις οργανωμένων συμφερόντων από το χώρο του οικονομικού εγκλήματος. Εντονότατη ήταν η αντίδραση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Οι κύριοι Βενιζέλος και Παπαϊωάννου κατηγορούν τους δύο αντισαγγελείς για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων που πλήττει, όπως λένε, το κύρος της δικαιοσύνης. Και τους καλούν, εάν έχουν συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν τις καταγγελίες τους, να τα παρουσιάσουν. Οι δύο Υπουργοί ανακοίνωσαν ακόμη ότι στο εξής: στη θέση του Οικονομικού Εισαγγελέα θα τοποθετείται αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αντικρούοντας έτσι την κριτική των παραιτηθέντων για υποβάθμιση του ρόλου τους. Ας ακούσουμε όμως ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την αιχμηρή δήλωση των κυρίων Βενιζέλου και Παπαϊωάννου. Η βεβαιασμένη και υπερβολική δημόσια αντίδραση των δύο αντιεισαγγελέων φετών που δημιουργεί την εντύπωση ότι οι θεσμοί δυσλειτουργούν και συνιστά παρέμβαση στα καθήκοντά τους, ακόμη και η σκέψη να ανατεθούν τα καθήκοντα του οικονομικού εισαγγελέα σε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, συνιστά σαφή προσβολή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και θέτει σημαντικά ζητήματα κύρους και αξιοπιστίας της δικαιοσύνης, επί των οποίων είναι βέβαιο ότι θα επιληφθεί αμέσως ο κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η Νέα Δημοκρατία τονίζει ότι οι παραιτήσεις εγείρουν τεράστιο πολιτικό και ηθικό θέμα και ζητά να παρέμβει ο Άριος Πάγος ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες των κυρίων Πεπόνη και Μουζακίτη. Αίσθηση όμως έχει προκαλέσει και μια άλλη καταγγελία, αυτή τη φορά από τον πρόεδρο των Εφοριακών, σύμφωνα με τον οποίο υπήρξε παρέμβαση του Υφυπουργού Αστέριου Ροντούλη για να μην συγχωνευθούν, όπως ήταν προγραμματισμένο, δύο οικονομικές υπηρεσίες της εκλογικής του περιφέρειας. Οι Εφοριακοί κατηγόρησαν μάλιστα και την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ότι απεδέχθη την πελατειακή, όπως τη χαρακτηρίζουν, ανάμειξη του Υφυπουργού. Ο κ. Ροντούλης, απαντώντας στο ραδιόφωνο του Αντένα, υποστήριξε ότι οι δήμαρχοι των δύο περιοχών ζήτησαν να μην συγχωνευθούν οι εφορίες. Σ' άλλο έχει προκαλέσει η πλέον επίσημη καταγγελία των εφοριακών ότι με παρέμβαση Υπουργού δεν συγχωνεύτηκαν δύο εφορίες όπως προέβλεπε το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Ο πρόεδρος των εφοριακών κατήγγειλε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αστέριο Ροντούλη ότι μετά από παρέμβασή του στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου των Οικονομικών, οι δύο εφορίες Αγιάς και Τυρνά Βουλάρισσας, που είναι και η εκλογική του περιφέρεια, δεν συγχωνεύτηκαν. Ο κύριος Ροντούλης ζήτησε να μην ενοποιηθεί η ΔΟΗ Αγιάς και η ΔΟΗ Τυρνάβου, όπως και προγραμματίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτό έγινε δεκτό. Αυτό δεν είναι μία παρέμβαση? Και έγινε δεκτό. Βεβαίως. Πάντως, την ώρα που η Τρόικα ζητά μετεπιτάσεως μείωση του κράτους και κλείσιμο ανενεργών φορέων και οργανισμών για να μειωθούν οι δαπάνες, όπως καταγγέλλεται, πολιτικές παρεμβάσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Έτσι, λίγη ώρα μετά τη βόμβα του Προέδρου των Εφοριακών, ο Υφυπουργός, προσπαθώντας να συμμαζέψει τα ασημάζευτα με συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Αντένα, υποστήριξε ότι το ζήτησαν οι δύο δήμαρχοι και ότι αν τελικά προχωρούσε η συγχώνευση των εφοριών, θα έδιναν δικούς τους χώρους για τη δημιουργία φορολογικών και. Εξεπλάγει, πραγματικά το λέω, και δεν ξέρω με τι είδους σκοπιμότητες λέγονται και γράφονται διάφορα από διαφόρους. Οι δύο δήμαρχοι, δηλαδή ο κύριος Μαλάκος, ο δήμαρχος Τυρνάβου, και ο κύριος Τάρας, ο δήμαρχος Αγιάς, έχουν τη βούληση και έχουν κάνει και την προεργασία προκειμένου, εάν προχωρήσει η συγχώνευση των δύο εφοριών, να δώσουν αζημίως για το ελληνικό δημόσιο, το τονίζω, χωρίς δαπάνη ενός ευρώ για το ελληνικό δημόσιο, έτοιμους χώρους στο Υπουργείο Οικονομικών, ούτως ώστε να δημιουργηθούν φορολογικά ΚΕΠ.
Την πολιτική παρέμβαση Ροντούλη στο έργο του Υπουργείου Οικονομικών καταδίκασε η Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε αναβλητικότητα και ολιγορία, από όπως αποδεικνύεται, οφείλεται στο ρουσφετολογικό και πελατειακό τρόπο λειτουργίας και αντίληψης του Υπουργείου Οικονομικών. Γεγονός που επισημαίνουν ακόμα και εφοριακοί, καταγγέλλοντας παρεμβάσεις του Ροντούλη για τις οποίες πρέπει να δοθούν άμεσα εξηγήσεις. Οι εφοριακοί στάθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της κατασυκοφάντησης του κλάδου τους για θέματα διαφθοράς και χρηματισμού και αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στις καταγγελίες του πρώην Γενικού Γραμματέα Διομήδη Σπινέλη, ο οποίος είχε πει σε ομιλία του ότι οι εφοριακοί χρηματίζονται και έτσι ο πρόεδρος των εφοριακών δήλωσε ότι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ήδη έχει ανατεθεί σε δικηγόρο η άσκηση ένδικων μέσων για την συγκεκριμένη συνέντευξη έτσι όπως δόθηκε και έτσι όπως κατεγράφει. Οι εφοριακοί όμως δεν κάνουν πίσω ούτε στην απεργία που έχουν εξαγγείλει για αύριο και μεθαύριο, αφού μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Οικονομικών θεώρησαν ότι δεν δεσμεύθηκε σε κανένα τους αίτημα, ενώ το Υπουργείο από την άλλη εμένει για έλεγχο των πόθεν έσχες όλων των υπαλλήλων των ελεγκτικών μηχανισμών. Η ελληνική κοινωνία θέλει πάντα να διαχωρίζει την ήρα από το στάρι. Θέλει να εντοπίζονται, να εξατομικεύονται και να τιμωρούνται οι περιπτώσεις των συγκεκριμένων υπαλλήλων, οι οποίοι παραβιάζουν το καθήκον τους και ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θα διεξαχθούν έκτακτη έλεγχη των φορολογικών δηλώσεων και του πόθεν έσχες του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι σε συνδυασμό με την άρση του τραπεζικού απορρίτου θα επιτρέψουν να διαμορφωθεί ένα καθαρό τοπίο που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Για τα έσοδα, οι εφοριακοί προέβλεψαν ότι θα συνεχιστεί η αρνητική τους πορεία και το 2012 λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της ανεργίας και της εξαθλίωσης των πολιτών, όπως λένε, και όχι λόγω των εφοριακών που κάνουν, όπως είπαν, με αυταπάρνηση τη δουλειά τους. Νίκο, η χώρα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτές τις πελατειακές σχέσεις. Έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Ένα μεγάλο κομμάτι της ευθύνεται σε αυτές τις σχέσεις, τις υπόγειες σχέσεις πολιτικών και πολιτών, και αποδεικνύεται ότι μάλλον τίποτα δεν έχει αλλάξει. Και η καταγγελία των εφοριακών, Μαρία, δείχνει πόσο βαθιά είναι ριζωμένη αυτή η πελατειακή σχέση μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Και κάνει αν μη τι άλλο εντύπωση πως ο κύριος Ροντούλης αμέσως μόλις ανέλαβε έναν υπουργικό θόκο τον χρησιμοποίησε για να βολέψει τους ψηφοφόρους του, όπως καταγγέλουν οι εφοριακοί. Πάντως, την ώρα που η κυβέρνηση πασχίζει να δείξει έργο στην Τρόικα μειώνοντας τις δασπάνες ενός σπάταλου κράτους, ένας υπουργός και μάλιστα μιας κυβέρνησης συνεργασίας χρησιμοποιεί αυτό το αξίωμά του για να παρεμποδίσει το κυβερνητικό έργο, για να φέρει κολλήματα σε αυτό το έργο. Τη συγχώνευση λοιπόν των εφοριών που ακούμε εδώ και 18 μήνες, χωρίς να έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, η Τρόικα έρχεται σε 15 μέρες, Μαρία, πρέπει να θυμίσουμε, και εμείς βάζουμε μόνοι μας τα χέρια μας για να βγάλουμε τα μάτια μας. Την Τρόικα δεν την ενδιαφέρει αν υπάρχουν πολιτικές ή όχι παρεμβάσεις. Την ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η ποσοτικοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι και οι εφοριακοί δεν είναι, να το πω απλά, λευκές περιστέρες. Και μίλησαν για παρεμβάσεις πότε? Μετά τις καταγγελίες εναντίον τους για διαφθορά από τον πρώην Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σπινέλη. Και εδώ το ερώτημα βεβαίως παραμένει: γιατί δεν έχουν βγει από πριν, γιατί δεν έχουν καταγγείλει, γιατί δεν έχουν ενημερώσει την πολιτική ηγεσία και, εν πάση περιπτώσει, στις υπηρεσίες όπου είναι και εκείνοι μέτοχοι και έχουμε τα πειθαρχικά συμβούλια, γιατί δεν έχουν πάρει μέτρα και δεν έχουν τιμωρήσει περισσότερους εφοριακούς από ό,τι το έχουν κάνει? Και, εν πάση περιπτώσει, Μαρία, ας αφήσουν τις διαμάχες και τις συμφωνίες κάτω ή πάνω από το τραπέζι όλοι τους και ας δουλέψουν. Γιατί οι δανειστές μας έρχονται με άγριες διαθέσεις, θέλουν ποσοτικοποιημένα τα πάντα, και αν ακούσουν, αν δουν ή αν τους πούν κάποιοι ότι υπάρχουν παρεμβάσεις από υπουργούς για να μην προχωρήσουν τα έσοδα, τότε δεν ξέρω τι μας περιμένει. Τώρα, αυτό που περιμένει το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον φαίνεται προς το παρόν, είναι τα συντροφικά μαχαιρώματα. Μπήκε το κόμμα σε τροχιά διαδικασιών για την επόμενη μέρα, μετά τη χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σαφές τι προτίθεται να πράξει ο Γιώργος Παπανδρέου. Αν επιθυμεί δηλαδή να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία του κόμματος ή θα δρομολογήσει τη διαδοχή του όπως του ζητούν οι Δελφίνοι. Πάντως και οι φερόμενοι ως διεκδικητές της Προεδρίας δεν φαίνεται να συμφωνούν για το χρόνο διευθέτησης των εσωκομματικών. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστήριξε, επικαλούμενος στα κυβερνητικά βάρη, ότι οι διαδικασίες πρέπει να έχουν περατωθεί μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Ο Ανδρέας Λοβέρδος έθεσε ως ορίζοντα το Φεβρουάριο.
Καθυστέρηση μίας ακόμα εβδομάδας, σφύριξε ο Γιώργος Παπανδρέου απέναντι στην ανοιχτή πρόκληση που του απίφθηναν πρωτοκλασσά τα στελέχη, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Ανδρέας Λουβέρδος και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, να ανοίξει άμεσα τις διαδικασίες διαδοχής του. Ο κύριος Παπανδρέου, αν και δεν προσδιορίσε ως αυτό σκοπό την Προεδρία, διαμήνυσε ότι δεν θα γίνει και το εξυλαστήριο θύμα. Η Πρωθυπουργία και η Προεδρία του ΠΑΣΟΚ για μένα είναι δευτερεύουσα υπόθεση μπροστά στην ανάγκη της χώρας. Θα κάνω το καθήκον μου, όμως αυτό δεν αρκεί. Διάφοροι εντός ή εκτός ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι θα ήταν σκόπιμο για πολλούς λόγους να γίνει ένα πρόσωπο το εξυλαστήριο θύμα, αφορίζοντας έτσι τα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Εύκολο να είναι ο Γιώργος Παπανδρέου αυτός ο στόχος. Οι κορυφαίοι απέναντι σε αυτή την επαμφωτερίζουσα τοποθέτηση Παπανδρέου έθεσαν συγκεκριμένο πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα διαδοχής. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ζήτησε ως τα μέσα Ιανουαρίου να έχουν τελειώσει οι εσωκομματικές διαδικασίες, καθώς τον Φεβρουάριο θα γίνει η ουσιαστική διαπραγμάτευση της οικονομικής πολιτικής έως το 2015 και άφησε εχμές για άλλους επίδοξους δελφίνους που προφυλάσσουν τα υπουργικά τους καθήκοντα από το πολιτικό κόστος. Να ασχοληθούν κάποιοι με την κυβέρνηση και τη διαπραγμάτευση, όπως εγώ που έχω την ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών και κάποιοι με την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ. Δεν το βρίσκω σωστό και δίκαιο κάποιοι να αναλαμβάνουν το βάρος των δύσκολων χειρισμών και αποφάσεων και κάποιοι να φλερτάρουν υποτίθεται με το μέλλον. Ο Ανδρέας Λουβέρδος τάχθηκε υπέρ μιας αδάπανης τριήμερης διαδικασίας εκλογής Προέδρου χωρίς περιοδίες και πρότεινε ως χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών τον Φεβρουάριο. Η λύση είναι μία. Λιτές και αδάπανες διαδικασίες για ανάδειξη Προέδρου πρώτων βουλευτικών εκλογών τριήμερης διάρκειας. Η ασάφεια αυτή περιπλέκει τα πράγματα. Ποιος άραγε ωφελείται από αυτήν, κατά τη γνώμη μου, κανένας. Από χθες δεν θα ξαναείνε ποτέ η ώρα για οποιαδήποτε συζήτηση εκτός θεσμικών διαδικασιών και οργάνων. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης πρότεινε να λυθούν με καθαρότητα οι εσωκομματικές εκκρεμότητες. Δεν ταιριάζει στο ΠΑΣΟΚ και δεν είναι στο πολιτικό του κύτταρο το μετέωρο βήμα του Πελαργού. Όλοι κάποιοι συμπαθούμε, εγώ το λέω φανερά, φτάνει να είναι σωστός. Αν δεν είναι σωστός, θα αποσύρω την εμπιστοσύνη. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Νέα ηγεσία και νέα πολιτική διακήρυξη πρόκρινε η Άννα Διαμαντοπούλου. Ο Δημήτρης Ρέπας προσδιορίσε τη βάση του κινήματος ως ρυθμιστή των εξελίξεων και όχι τους φεουδάρχες και τους κομματάρχες. Ούτε διαρχία ούτε μοναρχία, αντέτεινε ο Κώστας Σκανδαλίδης, στην έμεση περιγραφή ενός δίπολου, άλλος πρόεδρος, άλλος πρωθυπουργός, που φέρεται να σκιαγράφησε ο Φίλιππος Πετσάλνικος. Το ΠΑΣΟΚ μετά τον Γιώργο Παπανδρέου θα χρειαστεί πλέον να είναι ένα κόμμα μη σοβιετικό, ένα κόμμα μη αρχηγικό, ένα κόμμα πιο δημοκρατικό. Ο Χάρης Καστανίδης πάντως θέλησε να κόψει την όρεξη στους δελφίνους που αντλούν πολιτική έγκλη από τα υπουργικά τους καθήκοντα και κάλεσε τους πρωτοκλασσάτους να επανέλθουν στο κόμμα ώστε να βοηθήσουν στην ανασύνταξή του. Εν ολίγη, Στεφανία, ένας πράσινος μήλος στα γρανάζια του οποίου κινδυνεύει να βρεθεί όμοιρος η πολιτική ζωή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αντιμετώπιση των σοβαρότατων προβλημάτων της χώρας. Διότι περιμέναμε με αγωνία και ανυπομονησία αυτή τη συνεδρίαση και τελικά η κατάληξη ήταν ότι θα ξανασυνεδριάσουν σε μία εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, για να καταλήξουν στο τι μέλη γενέστε. Και είναι προφανές ότι όλη η διαδικασία της διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ προσλαμβάνει διαστάσεις σύριαλ και εν πολλής αυτή την ευθύνη την έχει και ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος συστηματικά παραπέμπει από εβδομάδα σε εβδομάδα, από όργανο σε όργανο, από συνεδρία σε συνεδρίαση, την απάντηση σε ένα ερώτημα το οποίο εκ των πραγμάτων έχει τεθεί από την ημέρα που άφησε, εγκατέλειψε την Πρωθυπουργία και ανέλαβε ο Λουκάς Απαδήμος. Και το ερώτημα είναι αν έχει κλείσει ή όχι ο κύκλος στο ΠΑΣΟΚ. Αν θα παραμείνει στην εξουσία ή θα δρομολογεί στη διαδοχή του. Είναι ένα ερώτημα το οποίο εκ των πραγμάτων έχει τεθεί και πρέπει να λάβει μία απάντηση. Μετά όμως και από το χθεσινό pressing των κορυφαίων και των πρωτοκλασσάτων, προφανώς φαίνεται ότι ο κ. Παπανδρέου θα δρομολογήσει εξελίξεις, καθώς τόσο η διαρχία ή κάποια άλλη φόρμουλα, μεσοβέζικη φόρμουλα, φαίνεται ότι είναι δύο λύσεις και δύο προοπτικές που δεν περπατάνε εντός ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι προεξοφλούν ότι ούτε την επόμενη Τετάρτη θα δούμε καπνό, ούτε την επόμενη Τετάρτη ο κ. Παπανδρέου θα ανοίξει και θα δημοσιοποιήσει τα χαρτιά του. Δύο στοιχεία σταχυολογούνται ως ενδιαφέροντα από τη χθεσινή συνεδρίαση, πέραν βεβαίως το ότι πήραμε μία πρώτη γεύση, ένα πρώτο στίγμα για το πώς τοποθετούνται τουλάχιστον επί της διαδικασίας τα στελέχη που, όπως φαίνεται, θα λάβουν μέρος και θα συμμετάσχουν στην κούρσα διαδοχής. Το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο ήταν η ευθεία βολή που εξαπέλυσαν οι προεδρικοί, δηλαδή τα στελέχη που είναι κοντά και υποστηρίζουν τον κ. Παπανδρέου, προς τους μνημονιακούς υπουργούς, δηλαδή υπουργούς οι οποίοι
έτρεξαν υπουργεία που έχουν άμεση σύνδεση με τις επιταγές του Μνημονίου και όμως τώρα βγαίνουν και το κατακρίνουν, το καταδικάζουν, το καταγγέλουν ως την συνταγή της αποτυχίας. Προφανώς το μεγάλο κάδρο, εδώ πολλοί έβαλαν τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος δημοσίως είναι ιδιαίτερα καυστικός για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Παπανδρέου. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι οι προεδρικοί δεν τα έβαλαν μόνο με τους μνημονιακούς υπουργούς, τα έβαλαν και με υπουργούς και στελέχη, τα οποία τα πήρε κοντά του ο κ. Παπανδρέου, τα περιέβαλε με εμπιστοσύνη. Οι κύριοι Ραγκούσης, ο κύριος Μόσχελος και σύμφωνα πάντα με το περιβάλλον του κύριου Παπανδρέου και με τα λεγόμενα αυτά στελέχη της προεδρικής φρουράς δεν ανταπέδωσαν την στήριξη την οποία ο κύριος Παπανδρέου τους παρουσίασε και τους έδωσε. Είναι προφανές όμως ότι όσο οι χρησμοί θα υποκαθιστούν τις καθαρές λύσεις, τότε η εσωστρέφεια θα επιτείνεται και αυτό έχει επιπτώσεις και στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Ο κ. Παπαδήμος τώρα καλείται να γεφυρώσει δύο ξένους κάτω από την ίδια κυβέρνηση. Τους προεδρικούς αλλά και τους δελφίνους. Και να τους φέρει να έχουν μία συναντήληψη και τουλάχιστον ένα κοινό βηματισμό ώστε το κυβερνητικό έργο να μην μένει πίσω. Όπως μάλιστα έλεγε ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βγαίνοντας χθες τα ξημερώματα στις 4 το πρωί από αυτή τη συνεδρίαση, πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι για να υπάρξει επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ και να υπάρξει νέος ηγέτης στο ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να υπάρχουν δύο πράγματα. Να προϋπάρχουν η χώρα και η κυβέρνηση Παπαδήμου για να διαχειριστεί τα πολύ κρίσιμα και τα μείζωνα πράγματα και προβλήματα της χώρας. Όντως, οι διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ συνιστούν πρόσθετο βαρύδι για τη λειτουργία της κυβέρνησης, που ούτως ή άλλως έχει σχεδόν παραλύσει από τις κομματικές έρηδες για το χρόνο των εκλογών. Πρόσχημα είναι αυτή η αιτία. Στην πραγματικότητα, τα κόμματα ερίζουν εξαιτίας του τεράστιου οικονομικού φορτίου της κυβέρνησης. Ο Λουκάς Παπαδήμος διαμήνυσε μία ακόμη φορά ότι απαιτείται πλήρη στήριξη στην κυβέρνηση και κοινή στάση στις διαπραγματεύσεις για να εξασφαλιστεί έξοδος της χώρας από την κρίση και ένα πρόγραμμα που θα φέρει ανάπτυξη. Να ανοίξει την ατζέντα της κυβέρνησης, όπως με τη σημερινή σύσκεψη για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, επιχειρεί ο Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος όμως δεν φύδεται μηνυμάτων προς κόμματα και υπουργούς, στον απόϊχο των κατηδίαν συναντήσεών του με τους πολιτικούς αρχηγούς. Το Μαξίμου δεν θέλει να παρακολουθήσει τη συνεχιζόμενη κουβέντα γύρω από τον βίο της κυβέρνησης και ξεκαθαρίζει ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η δίδυμη διαπραγμάτευση για το PSI και τη νέα δανειακή σύμβαση φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαρτίου, ανοίγοντας το δρόμο για τις εκλογές. Όσο να τελειώσει το έργο της αυτή η κυβέρνηση, το έργο της είναι συγκεκριμένο, είναι η δανειακή σύμβαση, το PSI, όλα αυτά τα ζητήματα. Χρονικά δεν προσδιορίζεται απολύτως, αλλά είναι φανερό ότι μέχρι το Μάρτιο οπωσδήποτε θα μας έχουν πάρει αυτές οι διαπραγματεύσεις, οπωσδήποτε. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος έγινε πιο συγκεκριμένος, μιλώντας για εκλογές μετά το Πάσχα. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία βάζει κόκκινη γραμμή να μην καθυστερήσει πέραν του Πάσχα η προσφυγή στις κάλπες. Ο πολιτικός ορίζοντας της κυβέρνησης έχει πλέον αποσαφινιστεί. Οι εκλογές θα γίνουν μετά το Πάσχα, στα τέλη Απριλίου. Αυτή την περίοδο, 16 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου του 2012, κρίνεται στην πραγματικότητα η πολιτική της χώρας και την περίοδο μέχρι το 2015. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Καρατζαφέρης επιμένει στο μαρτύριο της σταγόνας, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και να αποχωρήσει από την κυβερνητική σύμπραξη, αν το πλαίσιο των προτάσεών του για μια σφιχτή κυβέρνηση και μετάθεση για αργότερα του χρόνου των εκλογών δεν ικανοποιηθεί. Καλούμεθα να ψηφίσουμε ένα πολύ σκληρό μνημόνιο, δυσβάστακτο μνημόνιο, γιατί διαφορετικά δεν μας δώσουν τα 130 δις που είναι πολλά λεφτά, και την άλλη μέρα να κλείσουμε τη Βουλή να πάμε σε εκλογές. Προφανώς ψάχνουν για τρελούς ή απελπισμένους. Εγώ δεν είμαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άμεση προσφυγή στις κάλπες ζητάει αριστερά. Η κυβέρνηση φυσικά δεν ασχολείται με το πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση. Το μόνο που την απασχολεί είναι πώς θα παρατείνει για λίγο ακόμα το βίο της προκειμένου να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο. Αύριο συγκαλείται το Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα περιβάλλοντος. Αυτή η εικόνα, Γιώργο, έχουν κάνει ορισμένους από τους δανειστές μας που βλέπουν με συμπάθεια το ελληνικό πρόβλημα να αναρωτιούνται αν οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν ενδιαφέρονται να σωθεί η χώρα. Η απάντηση είναι απλή, έτσι όπως τα βλέπουμε όλοι. Πάντως, Μαρία, με το θρίλερ του PSI να εξελίσσεται, με τη νέα δανειακή σύμβαση να είναι στον αέρα, με τη μαύρη τρύπα των εσόδων να μην κλείνει με τίποτα, το μόνο που δεν ήθελε η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν μια παρατεταμένη διαδοχολογία στο ΠΑΣΟΚ. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι λες και ζουν σε άλλο πλανήτη. Την ώρα που η χώρα δίνει αγώνα για να σωθεί, όλοι αυτοί κοιτάνε πώς, αν η αλλαγή της ηγεσίας θα γίνει πριν ή μετά τις εκλογές. Είναι αδιανόητο οι υπουργοί, αντί να κοιτάνε να παράξουν έργο, να κοιτάνε πώς θα πάρουν θέση στην κούρσα της διαδοχής.
Και βέβαια, με όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ τίνει να γίνει το μεγαλύτερο βαρύδι στο κυβερνητικό έργο με ευθύνη και του κυρίου Παπανδρέου, πρέπει να πω. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζεται να κάνει τις κινήσεις του. Τις επόμενες μέρες περιμένει τους φακέλους από τους υπουργούς με το έργο και την πρόοδο που έχει γίνει σε κάθε τομέα για να αποφασίσει πώς θα ελιχθεί. Βέβαια, αν δεν δει συγκεκριμένα πράγματα, τότε δεν αποκλείεται να πάμε και σε ανασχηματισμό. Γιατί ούτως ή άλλως το τρίμηνο που έρχεται, Μαρία, είναι φωτιά. Μέχρι τα μέσα Μαρτίου, το γνωρίζουμε όλοι, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η νέα Αδριανική Σύμβαση, να έχει ολοκληρωθεί το κούρεμα του ελληνικού χρέους για να πάμε στις αρχές Μαρτίου να πάρουμε την υπερδόση των 89 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν λοιπόν οι υπουργοί δεν βρουν το βηματισμό τους και το μόνο που κοιτάει ο καθένας είναι πώς θα συγκεντρώσει την εκλογική του πελατεία, τότε με μαθηματική ακρίβεια, Μαρία, η χώρα οδεύει στην καταστροφή. Και η πορεία θα είναι μη αναστρέψιμη, βέβαια. Τότε όλοι το καταλαβαίνουμε. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση στην κοινωνία έχει αλλάξει ήδη δραματικά, όπως επιβεβαιώνεται και από το επόμενο ρεπορτάζ. Τουλάχιστον 250.000 κάτοχοι αυτοκινήτων και δικύκλων έχουν καταθέσει από την αρχή του χρόνου τις πινακίδες των τροχοφόρων τους, επειδή αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα. Ο αριθμός τους έχει υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2010. Και σήμερα, από το πρωί, επικρατούσε συνωστισμός στις εφορίες. Πολλοί φορολογούμενοι χρειάστηκαν ακόμη και 3 ώρες για να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους. Θέλεις να δώσεις χρήματα? Γράψτε μπροστά, δεν κάνεις. Ναι, αλλά που ξέρω τώρα ποια σειρά είναι. Θέλεις να προσφέρεις τα ταμεία του κράτους? 3 σειρές. Κάνε δώρο του κράτους στις φυλακίδες. Και επειδή καμία προσφορά δεν είναι ευκαταφρόνητη, οι πολίτες περίμεναν από τα ξημερώματα, οι ουρές αυγάτιζαν, οι υπάλληλοι πιστοί στις θέσεις τους, αλλά η ταλαιπωρία, ταλαιπωρία και η παράταση αβέβαιη. Για να δώσουμε λεφτά, τα οποία μας τα παίρνουν έτσι θελικά από την τσέπη μας, η ουρά έχει φτάσει έξω. Και εδώ έχει κάνει διπλή γραμμή στις σκάλες. Εάν ήταν να πάρουμε λεφτά, η ουρά πού θα έχει φτάσει? Στη Ρουμανία? Στη Γερμανία? Πού? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι ουρές στις εφορίες τελευταία μέρα του χρόνου ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. 1, 2, 3 ουρές στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο όροφο στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο από τις 6.30 το πρωί. Και μετά το χάος. Από τις 7 η ώρα το πρωί είμαστε. Και λίγο αργά ήρθα, στις 7.30 ώρα. Περιμένω 2.30 ώρες περίπου. Από τις 8 και 10 το πρωί. Και η ώρα τώρα είναι? Είναι 11 παρά 10. Τα σκαλιά της εφορίας βρέθηκε η μισή Ελλάδα για να καταθέσει πινακίδες. Φέτος οι καταθέσεις έσπασαν κάθε ρεκόρ αφού αυξήθηκαν κατά 200%. Μέχρι στιγμής πάνω από 250.000 οδηγοί έδωσαν τις πινακίδες τους. Γιατί πέρασαν οι εποχές ευημερίας και οι πολυτέλειες μας άφησαν χρόνους πίσω. Αδυναμία να συντηρηθεί και να κυκλοφορήσει. Και από εδώ και πέρα. Ποδηλατό. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο ήρθε το σήμα, έχει να κάνει γενικότερα με το πόσο η πολιτεία απαξιώνει και μισεί τους πολίτες της. Σκοπός του κράτους είναι να εισπράξει μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του καινούργιου χρόνου περίπου 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, κανείς δεν έχει υπολογίσει τη φύρα που θα υπάρξει από τους χιλιάδες οδηγούς που αποφάσισαν να κινητοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους. Βέβαια, οι αρμόδιοι ήλπιζαν ότι μόνο από τα τέλη κυκλοφορία στα κρατικά ταμεία θα έμπαινε 1 δισεκατομμύριο ευρώ και από ό,τι φαίνεται ούτε τα μισά προσδοκόμενα νούμερα δεν θα πιάσουν. Είχατε μόνο ένα αυτοκίνητο ή έχετε μόνο και ένα? Μόνο ένα. Και τώρα? Τώρα τίποτα. Για να μένει πριν από λίγες μέρες κατέθεταν πινακίδες μόνο μεγάλου κυβισμού, σήμερα από όλα είχε το μενού. Ό,τι έχει ρόδες κοστίζει πλην του ποδηλάτου. Προς το παρόν. 1.800 κυβικά είναι το ένα και μια μοτοσυκλέτα το άλλο. Οι ουρές πάντως τα είχαν όλα και μόνο στους τοίχους δεν ανέβαιναν. Νέοι, γέροι, μωρά, παιδιά, αλλά και υπάλληλοι εταιρείων κατέθεταν καθώς το ταμείο όλων είναι μείον. Όλες αυτές οι πινακίδες από πού είναι? Από εταιρεία. Τι ποσό ήταν να πληρώσετε? Συνολικά θα ήταν γύρω στις 17.000. Αυτές οι εικόνες πάντως είναι πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα. Όπως πρωτοφανής είναι και η σιωπηρή παράταση μέχρι και τις 10 του νέου χρόνου εν ώψη της 24ωρης απεργίας των εφοριακών. Η τραγική στέρηση στα έσοδα και εξαιτίας αυτού που είδατε οδηγεί την κυβέρνηση σε μια ακόμη ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών. Ταυτόχρονα παγώνει κάθε ποινική δίωξη ή πληστηριασμός. Στόχος είναι να εισπραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τα 42 δις καθυστερούμενων οφειλών από ιδιώτες. Η Τρόικα εκτιμά ότι αν επιδειχθεί αποφασιστικότητα μπορεί να μπουν στα κρατικά ταμεία τουλάχιστον 8 δις. Στην καλή μεγαλοφιλετών και όλων όσοι έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τους οποίους προσπαθεί να καλοπιάσει με δόσεις και ευκολίες, απευθύνεται η κυβέρνηση για να βάλει χρήμα στα κρατικά ταμεία και παράλληλα να ικανοποιήσει την Τρόικα που θεωρεί ότι αν υπάρξει θέληση, τότε τα 42 δις των λήξει πρόθεσμων οφειλών μπορούν γρήγορα να μειωθούν κατά 8 δις. Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση αναμένεται πάντως να χαλαρώσει έστω και λίγο τη θηλιά στο λαιμό πολλών ανθρώπων της αγοράς που, αν και θέλουν, δεν μπορούν να είναι συνεπείς προς την εφορία. Και εμείς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ούτως ώστε να εισπράξει το κράτος, αλλά και το κράτος με την εισπράξη των ποσών αυτών θα βρεθεί σε μια καλύτερη μοίρα.
Για όσους ενταχθούν στη νέα ρύθμιση πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από προσαυξήσεις εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή, ενώ αν η εξόφληση γίνει ως και με 60 μηνιαίες δόσεις, τότε οι προσαυξήσεις αναλόγως του αριθμού των δόσεων θα μειωθούν από 25% ως και 90%. Για να γίνει ακόμη πιο δελεαστική η ρύθμιση, η κυβέρνηση σκέπτεται να ρίξει το ύψος της μηνιαίας δόσης στα 300 ευρώ από 500 σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, ενώ για να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός του 2011, που λογιστικά κλείνει στο τέλος Φλεβάρι, η προθεσμία ένταξη στη ρύθμιση λήγει στις 31 Ιανουαρίου, ώστε όσοι υπακτούν σε αυτή να πληρώσουν την πρώτη δόση ως τις 29 Φεβρουαρίου. Να συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς για τους οποίους έχουν διενεργηθεί ή διενεργούνται προσωρινοί έλεγχοι με γενναία μείωση των προσαυξήσεων, ώστε να μην μείνει για άλλη μια φορά αυτή η προσπάθεια στο κενό. Με την υπαγωγή του στη ρύθμιση, οι οφειλέτες θα πάρουν φορολογική ενημερότητα, έστω περιορισμένης χρονικής ισχύως, ενώ παράλληλα θα καταφέρουν να παγώσουν ποινικές διώξεις ή πληστηριασμούς σε ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν τα συγκεκριμένα χρέη που εντάσσονται στη ρύθμιση. Σε καθεστώς εφεδρείας ενδέχεται να ενταχθούν όλοι οι υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νέου φορέα που προέκυψε από τη συγχώνευση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και του ΕΟΜΕΧ. Και αυτό διότι όσοι είχαν την ευθύνη να καταρτήσουν τους καταλόγους με τους εφέδρους αυτής της κατηγορίας δεν το έπραξαν, με την προθεσμία να λύγει την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Στο χείλος της εφεδρείας οδηγούνται εκατοντάδες υπάλληλοι αορίστου χρόνου υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δημόσιους οργανισμούς που συγχωνεύονται καταργούνται. Αιτία σύμφωνα με τους εργαζομένους η ολιγορία ορισμένων διοικήσεων τόσο στη διαδικασία μεταφοράς των υπαλλήλων όσο και στην έκδοση των καταλόγων με εφέδρους από αυτές τις κατηγορίες. Και όλα αυτά παρότι ο νόμος ορίζει ως προθεσμία την παραμονή της πρωτοχρονιάς και προβλέπει τη ρήτρα υπαγωγής στο νέο καθεστώς του συνόλου των εργαζομένων υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, στην περίπτωση του ΕΟΜΕΧ, ο οποίος έχει αποφασιστεί να απορροφηθεί από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, το προσωπικό χαμηλών τυπικών προσόντων, περίπου 40 άτομα δηλαδή, κινδυνεύει να κάτσει στον πάγκο. Δεν περισσεύει κανένας ούτε από τους εργαζόμενους του ΕΟΜΕΧ, ούτε από τους εργαζόμενους του ΕΤΕΑΝ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει τη διορία με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι στους φορείς απειλούν με βραχυκύκλωμα την εφεδρεία. Στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, που ενοποιήθηκε με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αηφόρου Ανάπτυξης, 170 εξειδικευμένοι εργάτες σε σύνολο 335 εργαζομένων βγαίνουν στην εφεδρεία. Σχεδιάζουν κατάληψη του κτηρίου για να εμποδίσουν την αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπλέον θα μπλοκάρουν τα τερματικά από τα οποία θα γίνει η αποστολή των διοικητικών πράξεων. Το Ινστιτούτο διαλύεται, έρχονται χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 3,5 εκατομμύρια για προγράμματα και δεν υπάρχει κόσμο να τα εκτελέσει. Για τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, η απορρόφηση των εταιριών Θέμης Κατασκευαστικού και Δεπανόμ ανοίγει την πόρτα της εξόδου για 70 νέους ανθρώπους, οι οποίοι για τον επόμενο ένα χρόνο θα λαμβάνουν το 60% του βασικού τους μισθού. Και αυτοί οι εργαζόμενοι από Δευτέρα, όταν έρθουν στη δουλειά, από ό,τι ακούμε, δεν θα έχουν ούτε τις κάρτες τους. Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο, από τον καινούργιο χρόνο στη δεξαμενή της εφεδρείας πρέπει να μπουν και οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που βρίσκονται 2 χρόνια πριν την πλήρη σύνταξη. Η πέμπτη επικυρωποίηση του μνημονίου μάλιστα τους προσδιορίζει στις 15.000. Μείωση του κέρδους των φαρμακοποιών κατά 3% χωρίς να αυξηθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων, ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία με στόχο να περιοριστεί η σπατάλη στα φάρμακα και να εξοικονομηθούν πόροι για τον τομέα της υγείας. Οι φαρμακοποιοί σήκωσαν το γάντι και ανακοίνωσαν 48-ωρο λουκέτο στις 2 και 3 Ιανουαρίου. Επιπλέον, από την 1η του νέου έτους, από την Κυριακή δηλαδή, αναστέλουν την πίστοση σε όλα τα ταμεία, που σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώνουν τα φάρμακά τους. Στο εκτελεστικό απόσπασμα στέλνει η κυβέρνηση τις συντάξεις αν δεν βγουν τα κουκιά στην εξοικονόμηση των δαπανών υγείας μέχρι το τέλος του 2012, όπως έχει συμφωνηθεί στο μνημόνιο. Προαναγγέλλεται μάλιστα και ποσοστό μείωση συντάξεων στο 12%. Τι σημαίνουν τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ? Σημαίνουν ότι αν δεν είχαμε καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα, θα έπρεπε να μειώσουμε κατά 12% τις συντάξεις. Γιατί ο προϋπολογισμός των ταμείων είναι ενιαίος. Άρα ή περιορίζεις τις δαπάνες, δηλαδή τις πατάλες, την κατάχρηση και όχι τη χρήση, ή βεβαίως δεν έχεις άλλα περιθώρια. Ο στόχος τριετίας με βάση το μνημόνιο είναι εξοικονόμηση κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ στις δαπάνες υγείας. Η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε φέτος κατά 1,6 δισεκατομμύρια, ενώ υπολείπεται τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο που σκοπεύουν να εξοικονομήσουν κυρίως από μείωση δαπανών για το φάρμακο το 2012. Τα λεφτά αναζητούνται, οι συντάξεις απειλούνται και το Υπουργείο Υγείας μειώνει το κέρδος των φαρμακοποιών επί της λιανικής τιμής των φαρμάκων κατά 3%, ώστε να μπουν στα ταμεία 60 με 90 εκατομμύρια. Έχουμε την θέληση αλλά και την υποχρέωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να μειώσουμε κατά 3% περαιτέρω το ύψος του κέρδους των φαρμακοποιών. Τα αυριμενόμενοι φαρμακοποιοί αποφάσισαν 48 ώρο λουκέτο στα φαρμακεία 2 με 3 Ιανουαρίου και από την 1η του μήνα. Οι ασφαλισμένοι όλων των ταμείων θα πληρώνουν το συνολικό κόστος των φαρμάκων τους. Βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις οι οποίες θα ενταθούν. Το χάος που υπάρχει είναι αποκλειστική ευθύνη δικιά του. Η μάχη για μείωση της φαρμακευτικής σπατάλης δεν θεωρείται κερδισμένη, αφού οι αρμόδιοι παραδέχονται ότι δεν μπόρεσαν να ελέγξουν πλήρως την υπερσυνταγογράφηση. Από την 1η Ιανουαρίου, όλοι οι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα σε ποιο ταμείο ανήκουν, θα έχουν ενιαίο συνταγολόγιο, αυτό του ΙΚΑ. Προωθούν το συγκεκριμένο μέτρο τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Εργασίας για να σκανάρουν ηλεκτρονικά κάθε μήνα 6 εκατομμύρια συνταγές και να βάζουν στο μικροσκόπιο το προφίλ του γιατρού και του φαρμακοποιού. Τα τελευταία χρόνια η μαύρη τρύπα στη φαρμακευτική δαπάνη έφτασε στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελπίζουν να καταπολεμήσουν τη σπατάλη και τα κυκλώματα για να μην την πληρώσουν οι συνταξιούχοι. Δύο μεγάλα έργα που θα αναβαθμίσουν τον Πειραιά για να τον εδραιώσουν ως το σημαντικότερο λιμάνι της Μεσογείου, βάζει μπροστά η κυβέρνηση. Πρόκειται για την επέκταση του λιμανιού στο νότιο τμήμα, ώστε να δημιουργηθούν 6 νέες θέσεις για μεγάλα κρουαζιερόπλια και τη δρομολόγηση υπερυψωμένου τρένου σταθερής τροχιάς. Βλέμματα και ελπίδες στρέφονται στις κρουαζιέρες που θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας. Οι επενδύσεις ξεκινούν με όραμα το λιμάνι του Πειραιά να γίνει το σημαντικότερο κέντρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δόθηκε το πράσινο φως για τα δύο μεγάλα έργα, εκείνα της επέκτασης του κεντρικού λιμένα με προϋπολογισμό 230 εκατομμύρια ευρώ και της δημιουργίας υπερυψωμένου μέσου σταθερής τροχιάς κόστους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε φέτος 360 εκατομμύρια έσοδα για τον ΟΛΠ από την κρουαζιέρα. Και ο στόχος είναι σε 4 χρόνια από σήμερα να τα διπλασιάσουμε. Σήμερα το λιμάνι του Πειραιά παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου ελιμενισμού σε 9 κρουαζιερόπλια με εκτιμόμενη κίνηση 2,5 εκατομμυρίων επιβατών μέσα στο 2011. Με την επέκταση του νοτίου μετόπου θα δημιουργηθούν 6 νέες θέσεις φιλοξενίας μεγάλων κρουαζιερόπλων και οι επιβάτες αναμένεται να διπλασιαστούν. Όπως βλέπουμε στο γράφημα, οι θέσεις που θα δημιουργηθούν θα μπορούν να υποδέχονται τα σύγχρονα κρουαζιερόπλια που κυκλοφορούν και ναυπηγούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο με μήκος που μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 400 μέτρα. Οι τρεις θέσεις θα έχουν κατασκευαστεί μέσα σε 2 χρόνια και το έργο θα έχει ολοκληρωθεί σε 4. Τα έσοδα του κράτους μας από την κρουαζιέρα θα είναι πολύ περισσότερα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούμε να βάζουμε στον κόσμο λιγότερα χαράτσια ή δυνατόν και καθόλου χαράτσια. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 θα αρχίσει η κατασκευή υπερυψωμένου μέσου σταθερής τροχιάς περιφερειακά του κεντρικού λιμένα και θα βάλει τέλος στα κυκλοφοριακά προβλήματα του Πειραιά, καθώς θα συνδέει περιφερειακά τους χώρους του λιμανιού από το μόλο Κράκαρη ως το μόλο Θεμιστοκλέους. Κάνουμε και μια δεύτερη απομηχανή στον ΟΛ που λέγεται κρουαζιέρα. Με την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ και την πολιτιστική ακτή, ο Πειραιάς αλλάζει. Μεγάλες προοπτικές, οικονομικές και όχι μόνο, διανοίγονται για την Κύπρο μετά την ανέβρεση 5 έως 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Μεγαλονήσου. Ο ίδιος ο πρόεδρος Χριστόφιας ανακοίνωσε την έκθεση του υποθαλάσσιου ενεργειακού θησαυρού, η εκμετάλλευση του οποίου αλλάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Λευκοσία πάντως πιστεύει ότι το κοίτασμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η ανακάλυψη του μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Κύπρου που η εταιρεία Noble Energy τοποθετεί κατά μέση εκτίμηση στα 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, βάζοντας τη Μεγαλόνησο στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Αποτελεί ιστορική εξέλιξη για τον τόπο και τον λαό μας. Γεμίζει όλους μας με αισθήματα αισιοδοξίας για το μέλλον. Ενδυναμώνει το αίσθημα αυτοπεποίθησης για τα επόμενα μας βήματα. Το βάθος της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης έφτασε τα 5.861 μέτρα από τον πυθμένα της θαλάσσιας λεκάνης, που στο συγκεκριμένο σημείο έχει βάθος 1.689 μέτρα. Οι Κύπροι πιστεύουν ότι η εκτίμηση της Noble Energy είναι μετριοπαθής. Το 7 είναι εγγύος μέσος όρος. Ευελπιστούμε όμως ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερα τα κοιτάσματα, λόγω του ότι πάντοτε οι εταιρείες θέλουν να κρατούν μια συντηρητική γραμμή. Με σημερινές τιμές, το φυσικό αέριο θα μπορούσε να φέρει εισοδήματα της τάξης των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος της Κύπρου κάλεσε την Άγκυρα να αποφύγει τυχοδιοκτισμούς και προκλήσεις που δημιουργούν ένταση και δεν δίστασε να προβλέψει ότι η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων θα αποτελέσει μοχλό και για την επίλυση του Κυπριακού. Θα δώσει τη δυνατότητα και στους Τουρκοκύπριους να επωφεληθούν από τον πλούτο που χάρισε η φύση στην πατρίδα μας.
Ο Κύπριος Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία Noble Energy International. Καλπάζει η οικονομία της Βραζιλίας και ήδη αναρριχήθηκε στην έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης εκτοπίζοντας τη Βρετανία. Μάλιστα, αν συνεχιστούν οι ρυθμοί ανάπτυξης που παρουσιάζει ο Λατινοαμερικάνικος γίγαντας, σύντομα θα ξεπεράσει και τη Γαλλία. Ας δούμε λοιπόν ποια εξήγηση υπάρχει για το βραζιλιάνικο θαύμα. Πληρώνει την τραπεζική κρίση του 2008 και την ύφεση η Βρετανία και βλέπει πλέον την πλάτη της Βραζιλίας στον κατάλογο με τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου. Έκτη η Βραζιλία, την ακολουθεί πλέον η Βρετανία. Με το ΑΕΠ να διευρύνεται κατά 3% τον χρόνο που φεύγει και εκτιμήσεις για ανάπτυξη 4-5% το 2012, η Βραζιλία επωφελείται από τις εξαγωγές στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Tem um efeito psicológico que às vezes é importante. Ela ajuda, por exemplo, a atrair investimentos. Empresas que estão se decidindo aonde colocar o dinheiro olham um país com mais interesse. Η μεγάλη προσφορά εργατικού δυναμικού, οι μαζικές τοποθετήσεις ρευστού από διεθνή funds, το άνοιγμα των εξαγωγών σε δυναμικές αγορές όπως η Κίνα, αλλά και η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και της αγροτικής παραγωγής είναι οι βασικοί πυλώνες του θαύματος της Βραζιλίας. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος, καθώς υπολογίζεται ότι 1 εκατομμύριο παιδιά 10 έως 14 ετών εργάζονται στη Βραζιλία για να ευημερούν οι αριθμοί. Στόχος της κυβέρνησης πάντως είναι το 2015 η χώρα να είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Queremos chegar já em 2015 a ser a quinta maior economia. Vamos passar. Το περασμένο χρόνο η Βραζιλία έχει γίνει 7η μεγαλύτερη οικονομία, ξεπερνώντας την Ιταλία. Φέτος πέρασε τη Βρετανία, άρα έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν οι Βραζιλιάνοι πως θα ξεπεράσουν και τη Γαλλία. Αρκετοί αναλυτές όμως είναι επιφυλακτικοί για το κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δυναμική στην παρούσα αρνητική συγκυρία. Φαραωνικών διαστάσεων ήταν η κινητοποίηση στη Βόρεια Κορέα για την κηδεία του ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ιλ, που πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 17 Δεκεμβρίου. Χιόνι και δάκρυα ήταν ο τίτλος των μεγάλων ειδησιογραφικών πρακτορείων για την τελετή που έγινε στην πρωτεύουσα Πιονγκιάνγκ. Την πομπή συνόδευε ο γιος και διάδοχος του εκλειπώντος, αλλά και η θρηνοδία εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων. Μετά από δεκαήμερο πένθος, άρχισε σήμερα το πρωί η επική διατελετή για τον Κιμ Γιονγκ Ιλ με την περιφορά της ορού του στους χιονισμένους δρόμους της πρωτεύουσας Πιονγκιάνγκ. Εκατοντάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες σε κατάσταση μαζικής ιστερίας και θρήνου αποχαιρέτησαν τον Ιλ που κυβέρνησε επί 17 χρόνια τη χώρα και αποκαλείται από τους υπηκόους του ως αγαπημένος ηγέτης. Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση θύμισαν την κηδεία του Ιωσήφ Στάλιν. Η πομπής προηγείται ένα τεράστιο πορτρέτο του δικτάτορα και ακολουθούσε το φέρετρο καλυμμένο με τη σημαία, το οποίο συνόδευαν ο γιος του και διάδοχος Κιμ Γιονγκ Ουνγκ και η στρατιωτική ηγεσία της Βορείου Κορέας. Ο Ουνγκ είναι το τρίτο κατά σειρά μέλος της μοναδικής κομμουνιστικής δυναστείας στον κόσμο που αναλαμβάνει την ηγεσία της χώρας την οποία ίδρυσε ο παππούς του, Κιμ Ιλ Σουνγκ. Η σωρός του Ιλ έχει τοποθετηθεί σε γυάλινο φέρετρο και θα εκτεθεί στο μνημείο του Μεγάρου Κουμ Σουσάν για 24 ώρες. Στην κηδεία δεν παρευρίσκεται καμία ξένη αντιπροσωπεία και η κυβέρνηση απαγόρευσε σε ξένα κανάλια να καλύψουν με δικές τους κάμερες την ταφή. Επί των ημερών του Κιμ Γιονγκ Ιλ, η Βόρεια Κορέα έκανε 2 πυρηνικές δοκιμές, ενώ η χώρα δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές διατροφικές ανάγκες των κατοίκων της. Η Βόρεια Κορέα παραμένει το πιο κλειστό κράτος στον κόσμο και θεωρείται παράγοντας αποσταθεροποίησης για την περιοχή. Σχεδόν εξωπραγματικό το θέαμα. Επεισόδια σε βάρος Ελλήνων μοναχών προκάλεσαν και φέτος Αρμένοι ιερείς μέσα στο ναό της γέννησης στη Βιθλέμ με στόχο να ανατρέψουν το καθεστώς αιώνων στη δικαιοδοσία της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας. Επενεύει η Παλαιστινιακή Αστυνομία, η οποία μπήκε στο ναό για να επιβάλλει την τάξη στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί προδιετίας. Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν μέσα σε έναν από τους σημαντικότερους ναούς της Χριστιανοσύνης, το ναό της γεννήσεως Μεσούσης της εορταστικής περίοδου, κραδένοντας σκούπες, προπυλακίζοντας και χτυπώντας με στυλιάρια τους Ελληνοορθόδοξους ιερείς. Αρμένοι, ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί θέλησαν να επιβάλλουν με τη βία αλλαγή του καθεστώτος και των συνόρων μεταξύ των δογμάτων που κατέχουν τμήμα του ναού. Μετά την είσοδο του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου του Τρίτου στο ναό, εισήλθαν και δυνάμεις της Παλαιστινιακής Αστυνομίας για να επιτηρήσουν τη συμφωνία που είχε υπογραφεί προδιετίας μετά από σφοδρά επεισόδια. Ο απεσταλμένος του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς βρέθηκε προεκπλήξεως όταν οι Αρμένοι αμφισβήτησαν τη συμφωνία που είχαν υπογράψει. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, του λένε οι Αρμένοι
Η συμφωνία αυτή δεν μας αρέσει, πρέπει να την αλλάξουμε. Λέει ότι υπεγράφει, υπεγράφει και τέλος. Οπότε ήσαν αυτοί προετοιμασμένοι να κάνουν κάποια αναστερία, ώστε να ξανακαθίσουμε και πάλι για να ξαναγίνει πάλι η συμφωνία από την αρχή. Στόχος δηλαδή είναι να αμφισβητήσουν το καθεστώς αιώνων, σεβασμιότατε. Βεβαίως, βεβαίως, δυστυχώς. Έτσι, ο καθαρισμός του ναού της γεννήσεως από ιερή διακονία έχει μετατραπεί σε σκληρό και αδυσόπιτο ανταγωνισμό δικαιοδοσίας. Στα επεισόδια κατά το πρακτορείο Ρόιτερ, τραυματίστηκε ελαφρά ο Παλαιστίνιος Υπουργός Τουρισμού. Το Ιράν δείχνει τα δόντια του στη διεθνή κοινότητα. Απειλεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 40% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης. Η Τεχεράνη σκλήρυνε τη στάση της μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να της επιβληθούν κυρώσεις εξαιτίας του πυρηνικού της προγράμματος. Και μόνο που διατυπώθηκαν οι απειλές, η τιμή του μαύρου χρυσού πήρε την ανιούσα. Οι Ιρανικές δυνάμεις σε ευρείας κλίμακας ναυτικές ασκήσεις στα στενά του Ορμούζ στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ισχύως. Εύκολος ο αποκλεισμός των στενών, λέγει ο ναύαρχος Σαγιάρη. Είναι σαν να πίνεις ένα ποτήρι νερό, όπως λέμε στα περσικά, εξηγεί. Και προσθέτει, μιλώντας στην Ιρανική τηλεόραση, πως τα hovercraft του ναυτικού για πρώτη φορά επιχειρούν σε διεθνή ύδατα. Από τα στενά του Ορμούς διοχετεύεται στις αγορές το 40% του πετρελαίου. Ως εκ τούτου και μόνο η προειδοποίηση του Ιράν ότι εάν η Δύση επιβάλλει κυρώσεις στην πετρελαϊκή βιομηχανία θα κλείσουν τα στενά, αρκεί για να εκτινάξει τις τιμές του μαύρου χρυσού. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι συζητούν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε αντίπεινα για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης. Ενώ εκπρόσωπος του Πέμπτου Στόλου δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν τη διακοπή της μεταφοράς αγαθών από τα στενά, δεδομένου ότι είναι θέμα ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ευημερία. Πάντως οι Σαουδάραβες διαβεβαιώνουν ότι ακόμα και αν αποκλειστούν τα στενά του Ορμούς, το βασίλειο είναι σε θέση να αποκαταστήσει την ισορροπία ως προς την παραγωγή πετρελαίου. Αλλαγή κλίματος και να περάσουμε στην εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών. Διάσημοι εκπρόσωποι της μουσικής και κινηματογραφικής βιομηχανίας των ΗΠΑ θέλησαν να ευχαριστήσουν το παγκόσμιο κοινό τους, στέλνοντας ευχές για το 2012. Να τις ακούσουμε. Μετά τα καλά Χριστούγεννα, το Hollywood στέλνει χαμογελαστές ευχές και για το νέο έτος. Have a beautiful, peaceful, wonderful, happy holidays and an amazing 2012. Well, then let's hope it's a happy holiday for you guys. Happy New Year. Have a fantastic New Year and screw business as usual. Happy holidays, everybody. Enjoy. What's up? It's David Guetta. I want to wish you happy holidays. Much love and be good, people. Take it easy. Have a safe and wonderful New Year. I hope you get to be with the ones you love. Η επόμενη περίοδος ευχών από τους Αστέρες είναι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου. Καλή εποχή για ευχές όταν η Μέκα του θεάματος ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή της απονομής των βραβείων Όσκαρ. 140 εκατομμύρια δολάρια μέσα στο εορταστικό τριήμερο των Χριστουγέννων απέφερε στους δημιουργούς του το πρωτόκολλο φάντασμα. Είναι η τέταρτη από τις επικίνδυνες αποστολές που ανέλαβε ο Τόμ Κρούζ και όπου προβάλλεται γεμίζει τα ταμεία. Η επιστροφή του Tom Cruise στα box office έφερε στα στούντιο μέσα σε τρεις ημέρες 46 εκατομμύρια δολάρια από τις κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ και στον Καναδά και συνολικά 140 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο. Η ταινία του Cruise είναι η τέταρτη στη σειρά των επικίνδυνων αποστολών, κόστισε 145 εκατομμύρια δολάρια και θεωρείται ως η πιο εντυπωσιακή από τις περιπέτειες του πράκτορα Ethan Hunt, που αυτή τη φορά σκαρφαλώνει στον πιο ψηλό ουρανοξύστη του κόσμου, τον περίφημο Burj Al Khalifa του Ντουμπάι, σκηνή που ο διάσημος ηθοποιός αρνήθηκε να ντουμπλαριστεί από Κασκαντέρ. Δίπλα στον πράκτορα Χάντ, συμπροταγωνιστεί η Πόλα Πάτον, ως ειδική στα κομπιούτερ, και ο Τζέρεμι Ρένερ. Δεύτερος στο box office έρχεται ο Σέρλοκ Χόλμς του Γκάι Ρίτσι, που ήταν πρώτος στα μέσα Δεκεμβρίου με 40 εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική αγορά. Η κινηματογραφική βιομηχανία του Hollywood παράγει κάθε χρόνο στις ΗΠΑ ένα τζίρο άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο από εισιτήρια, αλλά φέτος για πρώτη φορά μετά από καιρό θα παρουσιάσει κάμψη 4,5%. Είναι πολύ πιθανό το 2011 να τελειώσει για τη Lady Gaga όχι μόνο στην Times Square της Νέας Υόρκης όπου θα τραγουδήσει την παραμονή της πρωτοχρονιάς, αλλά και στα δικαστήρια. Ας δούμε γιατί.
Νέο βίντεο, νέα χρονιά επιτυχία στο κατόφλι και νέο σκάνδαλο για την πολυπράγμονα Lady Gaga. Την ίδια εβδομάδα που ανακηρύσσεται η φιλάνθρωπος της χρονιάς για το αμερικανικό θέαμα, πρώην βοηθός της, η Αμπιγές της εν προκειμένου, τιμηνεί για μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας στο πλευρό της και διεκδικεί δεδουλευμένα αξίας 380.000 δολαρίων. Για τις υπερορίες, όπως ισχυρίζεται στο πλευρό της, τερατοδός κατά την άποψή της, αυταρχικής τραγουδίστριας. Η Σταρ ούτε που δίνει σημασία στη μήνυση, ως μιζόμενη απόπειρα οικονομικού εκβιασμού. Το περιβάλλον περισσότερο ασχολείται προς απάντηση της καταγγέλουσας με τον δίσκο Έκπληξη της Βεντέτας που κυκλοφόρησε μέσα στις γιορτές. It's not that I don't want to see things exactly as they happened. It's just that I prefer to remember them in an artistic way. And truthfully, the lie of it all is much more honest because I invented it. Και η φιλανθρωπία της Lady Gaga άπτεται του ερωτικού πάθους. Προκειμένου να βρίσκεται κοντά στο σύντροφό της Taylor Kinney, η τραγουδίστρια αποφάσισε να αναζητήσει στέγη σε κάποια από τις πολυτελέστατες επαύλεις στην κομιτεία Lancaster της Πενσιλβάνια, αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο έρος χρήμα δεν υπολογίζει, τουλάχιστον όπως τα υπολόγιζε η ενάγουσα Αμπιγές.